όταν κάναμε τη συζήτηση το πρωί στην Καλύβα, με ρώτησε Σταυρούλα, μπροστά σε όλους πιστεύεις ότι θα έβγαινε ο Κώστας αν δεν ήταν προστατευμένα τα κορίτσια? Και επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μου αρέσει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, της είπα ότι θεωρώ, και κοίταξε την Αφροδίτη και της το είπα κιόλας, ότι θεωρώ ότι θα έβγαινε εσύ υποψήφια, πάλι δίκαια. Σε περίπτωση που ήταν γυναικείο, εγώ θεωρώ ότι θα έβγαινε Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη λέει: πιάνει την τελευταία εβδομάδα. Όχι, δηλαδή είσαι ένα παίχτη που σου κάνει κοιλιά, έχει συνέχεια το 60% και το ψηφίζει. Και δεν είσαι... το στηρίζει. Ε? Έχει ένα παίχτη που είναι συνέχεια το 60% και σου κάνει μια εβδομάδα κοιλιά. Πότε συνέχεια η Αφροδίτη? Ένα μήνα παιχνίδι έχουμε. Μια εβδομάδα έκανε κοιλιά. Ναι, ένα μήνα παιχνίδι έχουμε. Αυτό σου εξηγώ. Ότι έχουμε ένα μήνα παιχνίδι. Δηλαδή το θεωρεί δίκαιο. Εσύ έχει κάνει συνεχόμενε 6-7 ήττε συνεχόμενε. Λοιπόν, άκου. Έχεις εσύ τραυματισμό. Είσαι συνέχεια στο 70-60%. Άλλο τραυματισμό. Άλλο τραυματισμό. Είσαι μια εβδομάδα και αγωνίζεσαι για την ομάδα σου και είσαι το 0%. Το θεωρείς σωστό δηλαδή αυτό. Έχεις τραυματισμό. Εγώ δεν είχα τραυματισμό, ήμουν άρρωστη. Αλλά πήγα να στηρίξω την ομάδα. Από χθες ο Στάθης στο συμβούλιο λέει ότι αν δεν είχαν ασυλία γυναίκες, θα ψήφιζε γυναίκα. Σήμερα στην Καλύβα ανακοινώνει το ότι αν κάποιος παίχτης είναι τραυματισμένος ή άρρωστος ή κάνει κοιλιά για οποιοδήποτε λόγο, η ομάδα θα τον στηρίξει. Και ξαφνικά ανακοινώνει ότι θα ψήφιζε εμένα. Κάτσε ρε Στάθη. Δηλαδή αυτό το πράγμα μου ήρθε από το πουθενά. Είναι δυνατόν? Εσείς οι ίδιοι δεν μου είπατε να παίξω αν ήμουν άρρωστη για να στηρίξω την Ελένη και τη Σταυρούλα για να μην κάνουν πολλά ραν? Εσείς οι ίδιοι δεν είπατε να μπω μπροστά και από τη μία στιγμή στην άλλη το αναιρείτε? Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει αυτό. Πώς εσείς στηρίζετε ένα παίχτη ο οποίος είναι άρρωστος? Και όταν είσαι ασθενής, στηρίζεσαι. Και όταν είσαι ασθενής, στηρίζεσαι. Ναι, το έχουμε δείξει. Εσύ ήταν ασθενής δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα, δεν ψηφίστηκε. Ήταν η Δαλάκα ασθενής, δεν ψηφίζα. Άλλη φορά, οπότε, να μην βοηθάω τότε. Αν δεν αισθάνομαι καλά, θα βεβαίως. Εννοείται ότι μετά τα λεγόμενα του Στάθη, έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Σαν χαρακτήρας, βέβαια, δεν στρεσάρομαι τόσο στον αγώνα. Δεν με πειράζει τον αγώνα. Αλλά αυτό όλο με κάνει και σκέφτομαι ότι πλέον είμαστε σε ένα ανθρωποφάγο παιχνίδι που κανείς δεν σκέφτεται τη συνολική εικόνα του αλουνού και ανά πάσα ώρα και στιγμή, εάν έχεις μια άσχημη εβδομάδα, θα έχουν το δικαίωμα να σε χτυπήσουν. Αυτό για μένα είναι ανθρωποφάγο.